Το πλούσιο ιεραποστολικό έργο του καβαλιώτη στην καταγωγή Επισκόπου Μποτσουάνας Γιαναδίου ετοιμάζεται να επιβραβεύσει ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος κύριος Θεόδωρος Δεύτερος, ο οποίος θα χωροστατήσει στην τελετή ανθρώνησης του Γιαναδίου το Σάββατο 2 Ιουνίου στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Σταυρού στην πρωτεύουσα της Μποτσουάνα Γκαμπορόνε. Από το 2010, οπότε και ιδρύθηκε η Επισκοπή, ο κύριος Κύρος Γιαννάδιος έχει αναχθεί σε κυρίαρχη μορφή της χριστιανικής εκκλησίας της νοτιοαφρικανικής χώρας, καθώς πέρα από τη διδασκαλία του Λόγου του Χριστού, έχει βοηθήσει σημαντικά στην κατασκευή ενός ιατρικού κέντρου με εθελοντές γιατρούς από την Ελλάδα. Ναι. Η ιδέα ξεκίνησε επειδή στην Μποτσουάνα ευνοεί την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων. Ναι. Υπάρχουν και κρατικά σχολεία, εξίσου καλά. Αλλά επειδή ήταν ανέκαθεν αγγλική αποικία, υπάρχει το σύστημα του αγγλικού στα σχολεία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο. Έχουν βέβαια και τα κολέγια με μια άλλη μορφή, όχι όπως τα εννοούμε στην Ελλάδα εμείς, οικοτροφιακή ζωή και τέτοια, αλλά επειδή ακριβώς η Μποτσουάνα ευνοεί την λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων και επειδή έχει πάρα πολλούς Ευρωπαίους από τις πρεσβείες, από τις εταιρείες, από τις τράπεζες, οι οποίοι δουλεύουν με συμβόλαια κάποιων χρόνων, στέλνουν τα παιδιά τους πιο εύκολα στα ιδιωτικά σχολεία. Και επειδή στην Μποτσουάνα, όπως και σε άλλες χώρες του εξωτερικού, τα καλύτερα σχολεία είναι της Εκκλησίας, γι' αυτό και μου ήρθε η ιδέα και εμπνεύστηκα και από τα σχολεία της Αγγλικανικής Εκκλησίας και της Καθολικής Εκκλησίας στη χώρα, ότι μπορούμε να κάνουμε και αυτό το κοινωνικό έργο, προσφέροντας παράλληλα και τη δυνατότητα να μάθουν οι Έλληνες και ελληνικά. Μάλιστα. Όσοι βέβαια το θέλουν. Ναι. Πόσα παιδιά είναι αυτή τη στιγμή στο σχολείο, Ελληνόπουλα? Αυτή τη στιγμή είναι 15 παιδιά, γιατί είναι στο πιλωτικό στάδιο, στο δοκιμαστικό στάδιο, και φιλοξενείται σε ένα χώρο της Επισκοπής, κοντά στη Μητρόπολη. Με προοπτική να μεγαλώσει, αλλά το να μεγαλώσει το σχολείο, αυτό που λέμε, και να επισημοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας, το οποίο αγκάλιασε την προσπάθεια, τι θέλω να πω, πρέπει να αναγνωριστεί και να τεθεί κάτω από την αιγίδα. Το πράγμα μάλιστα, το οποίο είναι φυσικό μάλιστα, να γίνει, και το ξεκίνησε από την αρχή. Διαδικαστικότητα. Ναι, τι θέλω να πω. Να ρωτήσω, στην Μποτσουάνα υπάρχει ψαλίδα, δηλαδή πολύ φτωχή και πολύ πλούσιοι? Είναι δύσκολη η ερώτησή σας. Υπάρχουν και φτωχοί, λοιπόν. Υπάρχουν και πολύ φτωχοί. Μάλιστα. Ναι. Κατανοητό. Δεν υπάρχει εξαθλίωση, όπως θα λέγαμε, αν μου επιτρέπετε τον όρο. Ναι, βεβαίως. Όπως σε άλλες αφρικανικές χώρες. Υπάρχει πρόσβαση σε σύντηση και σε νερό, καταρχάς. Ναι, τα πάντα. Μπορώ να πω ότι υπάρχουν φτωχοί άνθρωποι, αλλά όχι άνθρωποι οι οποίοι πεθαίνουν από την πείνα και από τη δίψα. Ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, μιλάμε τουλάχιστον για 75%, μπορεί και 80%, έχει πρόσβαση σε νερό, σε μόρφωση, στοιχειώδη μόρφωση, σε εργασία και σε στοιχειώδη τρόπο ζωής. Μάλιστα. Υπάρχει, αυτό να σας πω, να καταλάβετε με δύο λόγια, αρχίζει να δημιουργείται μία μεσαία τάξη στην Μποτσουάνα. Αν μου επιτρέψει την ώρα, έτσι. Ναι. Μεσαία τάξη, αυτό δεν λέμε και στην Ελλάδα. Ναι. Η μεσαία τάξη. Ναι, εδώ σε λίγο θα καταργηθεί αυτή σε εμάς. Θα πάμε πάρα πολύ φτωχοί και πάρα πολύ πλούσιοι. Αυτό, αυτό βλέπω και εγώ. Όχι, σας ρωτάμε με ενδιαφέρον. Μήπως έρθουμε προς τα εκεί, καταλάβατε, σε λίγο.